Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η επίθεση του Ρουβίκονα χθες βράδυ στο σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την επίθεση. Με ανακοίνωσή της η εξωματική αντιπολίτευση καταδικάζει την επίθεση, ωστόσο εξαπολύει βολές στον κύριο Γεωργιάδη για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή. Πάμε στην Στέλλα Παπαμιχαήλ για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Στέλλα. Μίνα, με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν συνέδεσε την επίθεση έξω από το σπίτι του, την επίθεση του Ρουβίκονα με τρικάκια έξω από το σπίτι του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι όσες φορές η αξιωματική αντιπολίτευση στοχοποιεί πολιτικά κάποιο τέλεχος, μετά από λίγες μέρες αυτό δέχεται επίθεση από τη συγκεκριμένη οργάνωση, από το Ρουβίκονα. Σύμφωνα λοιπόν με το tweet του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την επίθεση έξω από το σπίτι του, ένα περίεργο πράγμα, όποτε λέω κάτι που ενοχλεί πολύ τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται ο Ρουβίκονας και επιτίθεται στο σπίτι μου με τα παιδιά μου μέσα. Μπα σύμπτωση θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ GR σίγουρα καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι μου. Είμαι βέβαιος. Παιδιά, δεν σας φοβόμαστε, να ξέρετε, ήταν η πρώτη αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη. Λίγο αργότερα, Μίνα, είχαμε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Γεωργιάδη. Ωστόσο, καρφώνει τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα σχόλια τα οποία έκανε προημερών στη Βουλή για τον πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Και να δούμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικάζουμε την επίθεση στο σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη, όσο για τα χυδαία σχόλιά του για το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και τον πρόεδρό του, τον ενημερώνουμε ότι δεν είναι ενοχλητικός, καθώς σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη που τον παρακολουθούσε, κανείς δεν τον παίρνει πλέον στα σοβαρά. Σήμερα, να σας πω πάντως, η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στο θέμα και ζητά από το ΣΥΡΙΖΑ να αποδοκιμάσει ένα ηρωνικό, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, σχόλιο το οποίο έκανε ο Παύλος Πολάκης για την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Γεωργιάδη από το Ρουβίκονα, Μίνα.